Και αμέσως τώρα θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων της ΝΑΞΟ, τον κύριο Γιώργο Κάβουρα, τον οποίο έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάβουρα. Καλή σας μέρα. Πώς πήγε η τουριστική κίνηση φέτος για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια? Σε γενικές γραμμές είμαστε στα περσινά επίπεδα. Στα περσινά επίπεδα, με λίγο περισσότερο κόσμο Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι. Λίγο περισσότερο κόσμο Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά είχαμε το κενό του Ιουνίου και του Μαΐου, οπότε είμαστε το ίδιο. Ναι, ο Σεπτέμβρης πάντως πάει καλά. Ο Σεπτέμβρης πήγε στα αναμενόμενα, όπως ήταν και πέρυσι. Δεν είχαμε κάποια περισσότερο αύξηση στα τουριστικά καταλήμματα. Α, όπως πέρυσι δηλαδή ήταν, όπως και ο περσινός ήταν ο Σεπτέμβρης φέτος. Ναι, ναι. Μάλιστα, πριν από λίγο μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΣΕΤ και της Ομοσπονδίας σας, ο οποίος ανέδειξε το θέμα αυτό που έχει προκύψει σχετικά με την ασφάλιση των μικρών επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. Ένα θέμα το οποίο το έχετε παλέψει και εσείς στο παρελθόν. Ναι, δυστυχώς το έχουμε παλέψει πάρα πολλές φορές και δεν θεωρήθηκε ποτέ λήξα. Δηλαδή από το 2002... το προσπαθούμε, το κερδίζουμε με διάφορες συστάσεις μέσα από το Ομοσπονδία για τουριστικό καταλήμματο, μέσα από τους συλλόγους, και συνεχίζει δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Νομίζω ότι είναι πολύ άδικο για μικρές επιχειρήσεις, τουλάχιστον των κάτω των 10 δωματίων, οι οποίες δουλεύουν 60-70 μέρες, και έχει κάποιες επιχειρήσεις που δουλεύουν βέβαια και λιγότερες από 60 μέρες, 40 μέρες. Δηλαδή αν πάρουμε περιοχές Μουτσούνα, Ορκό, ξέρω εγώ, με μικρές περιοχές που δουλεύουν λιγότερο. Ο Απόλλωνας, στο Αμπράμ, όλες αυτές τις περιοχές. Στο Αμπράμ. Ένα μήνα το πολύ να δουλεύουν. Και δουλεύουν και 30 μέρες. Το θεωρώ υπερβολικά άδικο. Όχι βέβαια ότι και η Αγία Ανά, ο Άγιος Προκόπης ή και η χώρα ξεπερνάνε τις 70-80 μέρες ενοικίαση. Δεν εννοώ ποτέ ανοίγει. Δεν έχει σημασία ποτέ ανοίγει. Πόσες μέρες δουλεύει. Πότε είναι το full season και πόσο δουλεύει, ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό εννοώ. Το θεωρώ πολύ άδικο, ας πούμε, να βάλεις ένα μικρό κατάλημα να πληρώσει τόσες πολλές φορές. Το μικρό κατάλημα δηλαδή, το μικρό κατάλημα θα κληθεί... Σε κάποια μεγάλη επιχείρηση. Το μικρό κατάλημα θα κληθεί να πληρώνει όσα πληρώνουν και οι μεγάλοι ξενοδόχοι. Τα ίδια χρήματα. Άρα θα ξαναγκαστεί να κλείσει ή να δουλεύει παράνομα, όπως έγινε στο παρελθόν το 2012 που πήγε να περάσει ο ένας νόμος και τον πήρε ο κ. Βρούτσης πίσω. Ναι. Που αρχίσαν και είχαν κλείσει ήδη 30 μέσα στο πρώτο μήνα, ή θα κλείσουν κάποιους μεγάλους αριθμούς καταλήμματων και από αυτά κάποια θα δουλεύουν παράνομα, ή θα νοικιαστούν σε κάποιες μεγάλες εταιρείες. Μάλιστα. Πολύ... Νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν σε μεγαλύτερη υπόθεση, γιατί δεν είναι μόνο η Νάξο, είναι βέβαια όλα τα νησιά, είναι ακόμα και η στερεά Ελλάδα που δουλεύουν και χειμώνα και αυτές οι επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδούν, να το πάρουν πίσω. Ή τουλάχιστον ας το κάνουν εξάμηνο. Ναι. Τουλάχιστον να πληρώνεις τις φορές σε 6 μήνες. Γιατί αφού τον υπόλοιπο καιρό είσαι κλειστός, δεν έχει νόημα να πληρώνεις. Βέβαια. Αν δουλεύεις ένα μήνα και είσαι τον υπόλοιπο χρόνο κλειστά και θα πρέπει να πληρώνεις, να μην σε φτάνουν τα χρήματα που έχεις εισπράξει για να πληρώσεις το ΟΑΕ, τότε τι να κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο. Εσείς έχετε κάνει κάποια κίνηση? Εμείς ξεκινήσαμε την Ομοσπονδία να κάνουμε όλοι σύλλογοι ένα αίτημα και θα σταλεί στο Υπουργείο. Έχουμε ζητήσει να γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας για να ξανασυζητηθεί. Νομίζω ότι κάθε φορά όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο και κάνουμε συναντήσεις, ότι κάτι πετυχαίνουμε. Πιστεύω ότι και αυτή τη φορά κάτι θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Άρα λοιπόν με την Ομοσπονδία σας έχετε κανονίσει μετά τη διαμαρτυρία να κάνετε και μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Ναι, ναι. Μακάρι να μπορέσετε να το πάρετε πίσω, έστω να κερδίσετε κάτι από όλο αυτό, διότι πραγματικά θα είναι καταστροφικό για όλες τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι δυστυχώς αυτό που σας πω, κυρία Λιμπέρτη, ότι το έχουμε ξεκινήσει από το 2002, το βγάζουμε κάθε 2-3 χρόνια στην επιφάνεια, το ξανατραβάμε πίσω, το ξαναβάζουμε, το ξαναβγάζουμε. Εντάξει, τώρα ένα θέμα που έπρεπε να έχει λήξει, ότι αυτό είναι πάγιο. Δηλαδή όλα τα καταλήμματα κάτω το 10 δωματίο και κάτω το 2.000 κατοίκο έπρεπε να είναι στον ΟΓΑ, να έχουν μια μικρότερη ασφαλιστική. Δηλαδή έπρεπε να παγιωθεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή να το ξαναβάζουμε το θέμα. Ή τουλάχιστον να μην είναι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και να μην... Εγώ δεν, και σαν συλλόγος δεν έχουμε πρόβλημα να είναι, αλλά να είναι εξάμηνο.
μπορεί να μια εποχιακή επιχείρηση στο κουφονίσει, στο Σχοινούσα, στον Άγιο Προκόπη, στον Αγία Άννα, που το ξέρει όλος ο κόσμος ότι είναι εποχιακή και δεν δουλεύει ποτέ όλο το χρόνο. Αν κάποιος επιλέξει να δουλεύει όλο το χρόνο και έχει τη δυνατότητα, να το πληρώσει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια επιχείρηση πάνω στην Άξο εκτός χώρας, ναι, να δουλέψει όλο το χρόνο. Ούτε όχι, μία. Δεν υπάρχει ούτε μία. Ούτε εντάξει, μία. Μόνο κάποια αλλά, μικρά ακόμα καφέ. Ακόμα και στο Κουφονίσι και στη Σχοινούσα. Ακόμα έχει Σαντορίνη να το θέσω το θέμα. Πολύ δύσκολο να βρούμε κάποιες επιχειρήσεις ενοικιαζόμενο δωμάτιο που θα μπορέσουν να δουλέψουν όλο τον χρόνο. Ναι. Και αν ξεφύγουμε από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και πάμε σε άλλες επιχειρήσεις, μπορεί κάποια καφενεδάκια να δουλεύουν στα χωριά ή κάποιες ταβερνούλες, ας πούμε, που κι αυτές. Ποιοι πάνε τώρα? Μα, αυτές έχουν κόσμος... πάρα πολύ μικρό τζίρο και περισσότερο, να σας πω κάτι, αυτές κάνουν εξυπηρέτηση. Δηλαδή, ναι, αν πας σε ένα μικρό χωριό με 100 κατοίκους και δεν βρεις τουλάχιστον ένα καφενείο να πιεις ένα νερό, θα ρημώσει το τόπο, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Ναι, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ας ελπίσουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα το δει με άλλο μάτι, θα αναγνωρίσει και πάλι την ισιωτικότητα και την ορεινότητα, τέλος πάντων, και αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και να λυθεί κατά κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα, κύριε Κάβουρα, να κουβεντιάσουμε και κάτι ακόμη. Προχθές είχαμε μια κατηδίαν συζήτηση και μου λέγατε σχετικά με κάποια πράγματα που αλλάζουν πλέον. Έχετε δει κάποιες αλλαγές στο τουριστικό σκηνικό της Νάξου, όπου πλέον θα βλέπουμε να έρχονται περισσότερο πλούσιοι άνθρωποι, αυτοί που είναι οικονομικά ευκατάστατοι στο νησί. Ναι, δυστυχώς έχει χαθεί η μεσαία τάξη και ακόμα και οι φοιτητές, κάποιες ηλικιωμένοι που κάνανε διακοπές στη χαμηλή περίοδο, κάποια κουπόνια που είχαν μέσω ΓΑ, μέσω του ΑΕΡ, μέσω, αυτά, όλα αυτά έχουν χαθεί. Και δυστυχώς έχουμε περιοριστεί στις 40 μέρες, που αυτή τη στιγμή στις 40 μέρες έρχονται μόνο αυτοί που έχουν τη μεγάλη οικονομική ευχαίρεια να μπορέσουν να μείνουν σε κάποια καταλήματα και επιλέγουν και καταλήματα πολύ ακριβά, δηλαδή, ναι, να έχουν μεγάλη εξυπηρέτηση. Ναι. Μάλιστα. Και δυστυχώς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να έχουμε πισίνες, να έχουμε πρωινά, να έχουμε τζακούζι, να έχουμε πολλά τόσα πράγματα, ας πούμε, σε ένα κατάλημα, το οποίο να μπορεί να δουλέψει με αυτές τις τιμές. Mm-hmm. Εμείς είμαστε περιορισμένοι να δουλεύουμε σε πολύ συσκαβατικές τιμές σαν ενοικιαζόμενα δωμάτια, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την πελατεία. Και να δουλεύουμε, αυτό που είπαμε προηγουμένως, να δουλεύουμε 30-40 μέρες. Mm-hmm. Έτσι είναι. Οι τιμές πάντως ήταν λίγο τσιμπημένες φέτος σε γενικές γραμμές. Εντάξει, είχε μια μικρή αύξηση, αλλά η οποία είναι βέβαια το 10% το ΦΠΑ επιπλέον. Γιατί πέρυσι είχαμε 4%, φέτος είχαμε 13%. Λογικό ήταν να επιβαρυνθεί η αύξηση όλο Ιούλιο-Αύγουστο, διότι στη χαμηλή περίοδο δεν μπορείς να το βάλεις το 10% και ξαναγκάζεσαι και βάζει 20%, ας το πω πιο απλά, στην ψηλή περίοδο. Γιατί αυτό που συζητούν οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι και η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και όσο το δυνατόν βέβαια να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές τους προκειμένου. Η Νάξος δυστυχώς δεν έχουμε κάνει την κατάλληλη προβολή για να κάνουμε αυτή την επιμήκυνση που λέμε χρόνια τον χρονό, έτσι, γιατί το συζητάμε πάνω από 15 χρόνια. Ακριβώς. Να επιμηκύνουμε την περίοδο. Δυστυχώς δεν έχουμε κάνει την απαιτούμενη υποδομή για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε Μάιο και Οκτώβριο τουρισμό. Περιοριζόμαστε μόνο στις διακοπές που είναι οι θαλάσσιες διακοπές, δηλαδή όσοι θέλουν να έρθουν να κάνουν μπάνια, ναι, που παρέχουμε μια καλή παροχή στη θάλασσα, γιατί έχουμε από τις καλύτερες παραλίες και έχουμε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς στους άλλους μήνες δεν έχουμε την κατάλληλη υποδομή και σαν νησί, αλλά δεν έχουμε κάνει και την απαιτούμενη προβολή, έστω κάποια μονοπάτια, κάθε θρησκευτικό τουρισμός, να μπορέσουμε να τους φέρουμε στην Άξο, δεν έχει γίνει. Γιατί ακόμα, δεν, δηλαδή, έχει γίνει, γιατί δεν σχολεία, έχει γίνει αυτό. Ακόμα και σχολεία που ξεκινήσαμε γύρω στο 8 με 10 να φέρουμε κάποια πανεπιστήμια και αυτά σταματήσανε. Mm-hmm. Τώρα πιστεύω ότι δεν γίνεται η σωστή προβολή. Τώρα και οι σύλλογοι προσπαθούν με τα λίγα χρήματα που έχουν και τα λοιπά, αλλά δεν γίνεται. Θέλει πιο οργανωμένη οργάνωση. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο 10 να κάνουμε μια τουριστική επιτροπή, η οποία θα γινόταν μια ανώνυμη εταιρεία, με αποτέλεσμα να μπορέσει να έχει κάποια εισοδήματα, να φτάσει σε μια τουριστική προβολή. Δυστυχώς δεν έγινε αυτή η ανώνυμη εταιρεία που
προσδοκούσαμε όλοι σαν φορείς να γίνει με ένα μεγάλο ποσοστό, νομίζω ήταν το 90% του Δήμου, το 85% και το υπόλοιπο να το έχουν οι φορείς. Δεν προχώρησε μετά την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής και από εκεί και πέρα δεν έγινε η προβολή που απαιτούταν. Mm-hmm. Για το συγκεκριμένο. Γιατί δεν έχουν γίνει όλες αυτές οι κινήσεις όλα αυτά τα χρόνια που λέτε και εσείς, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Πιστεύω ότι έχει παγώσει, θέλετε να πούμε ότι είναι η κρίση, θέμα ότι μπορεί αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή, η τουριστική προβολή θέλει να κάνει κάποια διαφορετική. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ, έπρεπε αυτή η ανώνυμη εταιρεία να γίνει, mm-hmm. η οποία θα είχε έσοδα από διάφορους φορούς, από διαθυμίσεις και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καλύτερη προβολή. Για μένα έπρεπε να έχει γίνει αυτή η ΑΕ που λέγαμε να γίνει. Ναι, θα πρέπει και εσείς οι μεγάλοι φορείς που ασχολείστε με τον τουρισμό να κάνετε κάποιες κινήσεις, πιστεύω, και να πιέσετε και το Δήμο προκειμένου να λαμβάνει μέρος και στις εκθέσεις και να κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν γίνανε. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο παραπέντε, δηλαδή είχαμε φτιάξει μέχρι και καταστατικό. Περιμένουμε να πάει να το πάμε στο πρωτοδικείο και τα λοιπά να πάρει την έγκριση. Δεν φτάσαμε. Γίνανε δυστυχώς οι εκλογές. Μετά πάγωσε το ζήτημα. Πήγαμε περισσότερο σε διαφήμιση μέσω του ίντερνετ. Νομίζω ότι εκεί μέσω του ίντερνετ δεν πετύχαμε το στόχο που θέλαμε να πετύχουμε. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή καλό είναι και το ίντερνετ, αλλά δεν πετυχαίνεις αυτό που χρειάζεσαι να πετύχεις. Ναι, δεν φτάνει μόνο το ίντερνετ εδώ που τα λέμε και τα συζητάμε. Είναι καλό, ναι, γιατί όλος ο κόσμος είναι στο διαδίκτυο, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να κάνεις και άλλες κινήσεις. Και όταν βλέπεις και τα άλλα νησιά, τα μεγάλα, και τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, που ο καθένας θα μπορούσε να πει τι ανάγκη έχουν αυτοί, και όμως τους βλέπεις και τρέχουν και υπάρος. Και στις εκθέσεις και δεν αφήνουν τίποτα. Αυτό το γνωρίζω. Το ζητούμενο ότι στο ίντερνετ περισσότερο είναι πληροφοριακό. Δεν μπαίνει ο πελάτης, ο ξένος, που θέλει να βρει κάπου να πάει διακοπές. Μπαίνει αυτός που θέλει ήδη στην Άξο να έρθει. Να μάθει πληροφορίες. Είναι αυτός που έχει αποφασίσει ότι θα έρθει στην Άξο. Που έχει αποφασίσει να έρθει στην Άξο. Και μπαίνει μέσα για να μάθει κάποιες πληροφορίες. Θα βρει σε ποια παραλία θα επιλέξει, θα βρει σε αυτό. Εμείς όμως θέλουμε να προσεγγίσουμε περισσότερους πελάτες. Είτε είχαμε φτάσει σε σημείο να φέρουμε Κινέζους, είχαμε φτάσει σε σημείο, αν θυμάσαι, το 8 και το 9 που φέραμε εδώ επιτροπές να φέρουμε Κινέζους, να φέρουμε Ουκρανούς, Ρώσους. Δυστυχώς δεν προχωρήσαμε, διότι εμείς δεν συνεχίσαμε ούτε σε αυτά τα μέρη να πάμε να τους ξαναενοχλήσουμε, ούτε τίποτα. Το αφήσαμε ανεπαρκής. Και δυστυχώς. Το αφήσαμε και μας άφησε και αυτό. Και μας άφησε και αυτή τη στιγμή. Έχουν περιοριστεί σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αυτές τους είχαμε, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία κτλ. Που είχαμε μια τουριστική, κάποιους τουρίστες να έρχονται από αυτή τη χώρα. Από αυτά τα κράτη, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κάβουρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Καλά.